Αρχίζουν κανονικά τα πρωταθλήματα των μικρότερων κατηγοριών και ηλικιών χωρίς την διενέργεια διαγνωστικών τεστ κορονοϊού. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την σημερινή συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΟΠ με τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου. Κύριο θέμα στην ατζέντα ήταν η κάλυψη του κόστους της διενέργειας τεστ COVID-19 από τις ομάδες όλων των κατηγοριών και ηλικιών πλην της πρώτης κατηγορίας. Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε να ετοιμάσει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Υπουργό και τους υπηρεσιακούς για την κατανόηση που έδειξαν. Ο Υπουργός θα πάρει πρόταση στη Βουλή, η οποία θα απαλύνει πάρα πολύ το κόστος των σωματείων για τα τεστ, χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις ή ρίσκα στην υγεία των αθλητών. Όσο αφορά το θέμα της αύξησης της προσέλευσης φιλάθλων στα στάδια από 33% στο 50%, αυτό θα επανεκτιμηθεί αρχές Οκτωβρίου. Ο Υπουργός και η υπηρεσιακή του δεν είναι αρνητική στο θέμα της αύξησης και μας ζήτησε να κάνουμε υπομονή μέχρι αρχές Οκτωβρίου, να δούμε πώς είναι η κατάσταση, η οποία φαίνεται να υπάρχει μια ύφεση. Η σέντρα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας θα δοθεί αύριο με την αναμέτρηση ονίσιλο Σωτήρας Άρης.